Sirvia, me cae por Sirvia, proseguí. Desta matame para mono, desta matisi musiki, pane! Grigora! Pame, no es nada los Grigora. Εμείς είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που οι εκδηλώσεις μας τελικά είχαν μεγάλη επίλυση από τον κόσμο. Είχαν μικρή και μεγάλη φίλη όπως ακριβώς το θέλαμε. Αυτό ήταν το όνειρό μας και τελικά γίνεται πραγματικότητα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που αυτό το όνειρο είναι κάθε μέρα γεμάτη και με παιδικά χαμόγελα πάνω απ' όλα. Πείτε μας και για το επόμενο πρόγραμμα δεδομένης της ευκαιρίας. Βεβαίως, αύριο έχουμε την Ολυμπιάδα, είναι η παράδοση της Ολυμπιάδας. Ξεκινάνε τα παιδιά από τις 2 η ώρα το μεσημέρι, όσο αργά όσο η ώρα πάρει. Μετά μας έχουμε το μουσικό σχολείο το Σάββατο. Την Κυριακή έχουμε εκδηλώσεις από το Σύλλογο Πλησιωτών που θα είναι εδώ κοντά μας, της Ιστορίας και οι Πυρώτες. Μετά έχουμε τους Μομόγερους και την Τετάρτη έχουμε Χριστουγεννιάτικη συναυλία με το μουσικό σχολείο του Μαρκούτιο 2. Για την χοροδία, την όλη χοροδία της Περιμένης. Θέλω να ευχηθώ από όλους μας, καλή χρονιά σε όλους, καλή χρονιά στους μεγάλους, στους μικρούς, όλους, να έχουν μια καλή χρονιά, δημιουργική, αγάπη και να είμαστε όλοι ευτυχισμένοι και ο ένας κοντά στον άλλο. Το έθιμο της τσιγαρίδας επαναλαμβάνεται, Πρόεδρε. Το επαναλαμβάνουμε στα πλαίσια των 12ήμερων εκδηλώσεων που έχει προγραμματίσει ο Δήμος Πολεμαίδος και το κάλεσμά του εισακούστηκε. Ήρθαμε στον πρώτο δημοτικό να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια και με αυτόν τον τρόπο να επαναλάβουμε την παρασκευή της τσιγαρίδας για να θυμούνται οι παλιοί, να διδάσκονται οι νέοι και να βλέπουν ότι οι παλιότεροι, οι παππούδες μας ήξεραν να διαχειρίζονται όλα τα καλά που παρήγαγαν από τη γεωργία και από την κτηνοτροφία και να τα διαχειρίζονται για όλο τον χρόνο και όχι ό,τι θέλει ο καθένας. Η παραγωγή της τσιγαρίδας είναι παραδοσιακά γίνεται εδώ επί τόπου και νομίζω ότι όλοι θα γευτούν αυτό το πολύ ωραίο έδεσμα όταν είναι με μέτρο. Να ευχηθούμε παράλληλα χρόνια πολλά σε όλους και καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις του Δήμου και για το υπόλοιπο του 12ημέρου. Εσείς είστε από τους αφανείς ήρωες. Όλο αυτό το διάστημα σας ήταν εδώ. Αυτό το έργο εδώ, το τεράστιο δώρο πακέτο που κάνετε είναι δικό σας. Όλα λοιπόν περάσαν από τα δικά σας χέρια, αλλά δεν φαινόσαστε πουθενά. Πείτε μας για αυτή τη συμμετοχή. Πώς νιώθετε? Καταρχήν εύχομαι χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Υγεία, αγάπη και ομόνοια. Εύχομαι μια καινούργια χρονιά δημιουργική. Το άνοιγμα που ψαφανείς ήρωες ήταν επιλογή μου και το κάνω επειδή το θέλω. Είμαι κοντά στον Δήμαρχο και στην Επιτροπή. Συμμετέχω όπου μπορώ να βοηθήσω τον Δήμαρχο σε όποιες αποφάσεις του οι οποίες έχουν θετικά αποτελέσματα. Δεν πρέπει όλοι να φαινόμαστε. Υπάρχουν οι επιτροπές. Καλό είναι να συμμετέχει όλος ο κόσμος όπου μπορεί να βοηθήσει. Χρόνια πολλά σε όλους και ευτυχισμένο το 2016. Από την Αυλή των Ονείρων ελπίζουμε να έρθετε να διασκεδάσετε και εσείς μαζί μας όπως διασκεδάζουν σήμερα και τα παιδιά. Μαζί εδώ με τη τραγική εστία που ψήνουν τσιγαρίδες. Σας περιμένουμε για τα υπόλοιπα βράδια που θα απομείνουν να περάσουν υπέροχα. Μέχρι τις 6 του μηνός που θα έχουμε τις εκδηλώσεις. Πιστεύουμε να περάσετε καλά όπως περνάμε και εμείς καλά κάθε μέρα και κάθε βράδυ. Και ελπίζω να τιμήσετε το χώρο και να διασκεδάσετε μαζί μας. Φέρνω για πρώτη χρονιά. Νομίζω πως ήταν η ιδέα του Δημάρχου Σάββατου Ζαμανίδη να γίνει μια γιορτινή εορταστική περίοδος το 15ήμερο αυτών των εορτών στο πρώτο δημοτικό σχολείο. Σήμερα λοιπόν είναι μια από τις μέρες αυτές που γιορτάζουμε εδώ στο πρώτο δημοτικό σχολείο τις εκδηλώσεις τις οποίες πραγματοποιούν διάφοροι σύλλογοι. Σήμερα είναι η τραγική εστία. Έχει τις τσιγαρίδες το παραδοσιακό αυτό έθιμο που έχουν οι Ιθρακιώτες. Είναι ο Αρλεκίνος. Είμαστε όλοι παρόντες, ο Αρλεκίνος κλπ. Διαμορφώθηκε ο χώρος κατάλληλα. Νομίζω πως για πρώτη φορά είναι κάτι που άρεσε σε όλο τον κόσμο. Εμείς προσπαθήσαμε με τα συνεργεία και θέλω να ευχαριστήσω τα συνεργεία του Δήμου που
συνέβαλαν. Δούλεψαν και συνέβαλαν στο μέγιστο σε λίγο χρονικό διάστημα ώστε να πραγματοποιηθούν αυτές οι εκδηλώσεις. Στον αύριο χώρο του πρώτου δημοτικού σχολείου, όπου με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής και συγκεκριμένα του Δημάρχου, φιλοξενεί μια εκδήλωση προκειμένου να χαρούν περισσότερο τα παιδιά. Γίνεται μια εκδήλωση που βλέπω ότι υπάρχει μαζική συμμετοχή. Οι εκδηλώσεις είναι πολλές. Είναι πολλές οι εκδηλώσεις. Οι εκδηλώσεις βέβαια όπως έχουν προγραμματιστεί είναι πάρα πολλές, καθημερινά μέχρι στις 5 Ιανουαρίου. Βλέπω ότι υπάρχει ανταπόκριση από την πλευρά του κόσμου. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις του κόσμου και ευελπιστώ ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι θετικό. Εδράζομαι τις ευκαιρίες και πάλι να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά, υγεία, χαρά. Την εκδήλωση εδώ την θα θεσμό που θέλουμε να κάνουμε σαν Δήμος από το Δημοτικό Σχολείο και παρόλη την διάση και την προσπάθεια που κάναμε για φέτο για πρώτη φορά θέλουμε να γίνει θεσμός και κάθε φορά να γίνει καλύτερο. Υποπλαισιώνει ο σύλλογος αυτός αυτήν εδώ την εορταστική περίοδο των δεκαημέρων. Να είναι καλά, ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο να περνάει καλά, να δημιουργήσουν μεταξύ μας γέφυρες αγάπης και επικοινωνίας. Η Βασίλης, κύριε Πολυχρονίδη, είστε ένας πολύ πετυχημένος, όμορφος Άγιος Βασίλης, αλλά και μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής των Εκδηλώσεων. Σας καλωσορίζουμε στην Αυλή των Ονείρων και θέλουμε να ευχηθούμε ένα πολύ καλύτερο έτος το 2016. Θέλουμε να κάνουμε μια νέα έναρξη σε αυτό το τομέα των Χριστουγέννων όσον αφορά με τη διασκέδαση τα Χριστούγεννα και ελπίζουμε ότι ο κόσμος θα μας αγκαλιάσει για να μας δώσει επιπλέον δύναμη να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και τα επόμενα χρόνια. Ήτανε μια πρωτοβουλία, να πούμε, του Δημάρχου, του κ. Ζαμανίδη. Πέτυχε το εγχείρημα. Και το εγχείρημα για μας πέτυχε 100%. Γιατί η αγάπη αυτή και τον κόσμο που είδαμε να περνάει και να κάνει τις βόλτες του για να ευχαριστιέται τα Χριστούγεννα στην πόλη, εμάς μας έδωσε τρομερή δύναμη και συγχαρητήρια στην ιδέα του Δημάρχου.